Ανήλικοι που αγοράζουν με ευκολία αλκοόλ από μίνι μάρκετ, πίνουν βαριά αλκοολούχα ποτά σε νυχτερινά καταστήματα και σπάνια ή ποτέ δεν ελέγχονται, είναι η πραγματικότητα στις περισσότερες ελληνικές περιφέρειες παρά τη σχετική νομοθεσία. Η Κρήτη δεν αποτελεί εξαίρεση. Σας ζητάνε ταυτότητα? Συνήθως όχι. Οι περισσότεροι μπορούν να πάρουν αλκοόλ στα χέρια τους, ανεξάρτητα την ηλικία. Δυστυχώς, από ό,τι φαίνεται, η εμπειρία έχει δείξει ότι μάλλον δεν ισχύει ο νόμος, δεν εφαρμόζεται στην πράξη. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο βλέπουμε, το διαπιστώνουμε ότι εντείνεται όσο και πιο πάει και περισσότερο. Δυστυχώς θα πρέπει να είναι πιο σκληρή η εφαρμογή του νόμου και ενδεχομένως η έλεγχη από τις ανάλογες αντίστοιχες υπηρεσίες. Η 13χρονη που το βράδυ της Πέμπτης οδηγήθηκε στο νοσοκομείο Χανίων σε κατάσταση οξείας μέθης είναι ένα από τα δεκάδες περιστατικά που καταγράφονται στα δημόσια νοσοκομεία του νησιού και σίγουρα όχι το τελευταίο. Σύμφωνα με έρευνα σε δείγμα 6.250 μαθητών, το 76,2% των 15χρονων μαθητών αναφέρουν ότι έχουν καταναλώσει αλκοόλ έστω μία φορά στη ζωή τους και ένας στους τρεις ότι έχει μεθύσει τουλάχιστον μία φορά. Τα καταστήματα σερβίρουν αλκοόλ σε εσάς τους ανήλικους? Μερικές φορές, αλλά συνήθως ζητάνε πρώτα την ηλικία και άδεια. Γνωρίζεις περιπτώσεις από κορίτσια, φίλες σου ή και αγόρια που να έχουν μεθύσει καταναλώντας αλκοόλ? Ναι, ναι, και πήγαν και νοσοκομείο πολύ. Ναι, ήταν επικίνδυνο, αλλά ναι, πρέπει να προσέχουν. Και επειδή τώρα από παιδιά πιστεύω βλέπουν οι μικροί και πηγαίνουν και παίρνουν, πρέπει να γίνεται περισσότερος έλεγχος, πιστεύω. Εξάλλου, τα ποσοστά κατανάλωσης αλκοόλ μεταξύ των παιδιών ηλικίας 11 με 15 ετών είναι ανησυχητικά, σύμφωνα με έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Ευρώπη, που δημοσιεύτηκε τον περασμένο Απρίλιο και η οποία προτείνει τη λήψη μέτρων δημόσιας υγείας προκειμένου να περιοριστεί η πρόσβαση σε αλκοολούχα ποτά. Ελέγχεται, δεν θα το έλεγα. Οι νέοι έχουν μια τάση για το ποτό. Και επίσης έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτό, δηλαδή στα νυχτερινά καταστήματα. Σε αυτό, ναι. Αυτό σίγουρα. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει κάτι σε αυτό πιο δραστικά. Το αλκοόλ είναι η ουσία που καταναλώνεται πιο συχνά από τους εφήβους, με το 57% των νέων 15 ετών να έχουν πιει τουλάχιστον μία φορά. Ένας έφηβος στους 10, το 9%, έχει μεθύσει πολύ στη διάρκεια της ζωής του. Περίπου το 5% είχε μεθύσει ήδη από την ηλικία των 13 ετών, όπως και το 20% των 15χρονων. Βρίσκουν τον τρόπο. Αυτό ξέρω δηλαδή, ότι βρίσκουν κάποιο τρόπο και το κάνουν. Μπορεί να μην είναι σε μαγαζί, αλλά θα το βρουν και εκτός μαγαζιού. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο η οικογένεια για αυτό το πράγμα, γιατί δημιουργεί μια κουλτούρα, ένα πολιτισμό στα παιδιά, γενικώς εν γέννη με την κοινωνική συμπεριφορά και κάποια πράγματα που θα πρέπει να αποφεύγουν ή να γνωρίζουν πώς να τα αποφεύγουν. Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής, οι έφηβοι πρωτοπίνουν μπύρα ή κρασί στα 12 με 13 τους χρόνια και στα 14 με 15 περνούν στα πιο σκληρά ποτά, όπως το τζιν, η βότκα, η τεκίλα και το ουίσκι. Δεύτερη αστυνομία, οι γονείς θένε, που τα αφήνουν και πίνουν. Ή αν είναι κάποιος ενήλικας εκεί πέρα, που λάθος που καταναλώνουν. Καταστήματα χορηγούν, λέτε, αλκοόλ. Σίγουρα. Αλλά και αυτοί φταίνε σίγουρα. Αυτό ξεκινάνε από το σπίτι όλα. Από το σπίτι, βέβαια. Η παιδεία από το σπίτι και βέβαια και τα καταστήματα πρέπει να βοηθήσουν και αυτοί. Δεν μπορεί να είναι αυτοί οι φύλακες των παιδιών των άλλων, αλλά. Στην Ελλάδα υπάρχει σχετική νομοθεσία που απαγορεύει την πώληση αλκοόλ σε ανηλίκους σε περίπτερα, μίνι μάρκετ αλλά και σε χώρους διασκέδασης. Ωστόσο, ελάχιστοι φαίνεται να την τηρούν, ενώ ανύπαρκτοι φαίνεται πως είναι και οι έλεγχοι.